Καλώς ήλθες στα διαρχιακά μαθήματα Αρνός. Άσκηση 12 από το βιβλίο της 3ης Γυμνασίου στην ενότητα αξιοσημείωτες ταυτότητες. Η εκφώνηση της άσκησης είναι οι τρεις λέξεις να αποδείξετε ότι. Έτσι, να αποδείξετε ότι. Τι να αποδείξετε ότι. Α. Χ μείον 2 ψη στο τετράγωνο, μείον παρένθεση 2 χ μείον ψη στο τετράγωνο, συν 3 χ στο τετράγωνο, συν με 3 ψη τετράγωνο. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν γι' αυτό. Γίνεται το εξής. Και αν κοιτάξουμε το μάτι μας προς τα κάτω, έτσι και σύρουμε έτσι τη ματιά μας από το α έως το σίγμα τάφτο, το έκτο ερώτημα, διαπιστώνουμε ότι έχουμε την απόδειξη κάποιων σχέσεων, κάποιων ισοτήτων. Ουσιαστικά αυτό τώρα έχουμε δύο δρόμους. Ή θα τα πάρουμε και τα δύο μαζί και θα τα πορευτούμε μέχρι την επαλήθευση, ή θα πάρουμε από το ένα μέρος και θα φτάσουμε στο άλλο. Ας επιλέξουμε από το πρώτο στο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο ερώτημα. Να αποδείξετε ότι. Λοιπόν, παρένθεση, χ, μείον 2 ψη και όλο στο τετράγωνο, μείον 2 χ, μείον ψη και όλο στο τετράγωνο, συν 3 χ τετράγωνο, ίσον. Παίρνω το πρώτο μέλος, θα το επεξεργαστώ. Παίρνω αυτό που είναι πιο σύνθετο, που έχει πιο πολλά πράγματα, για να πάω εκεί που θέλω. Λοιπόν, και οι επεξηγήσεις που έχουν να κάνουν το εξής. Καλά μου παιδιά, έτσι, καλοί μου μαθητές. Με το χ μείον 2 ψη και όλο στο τετράγωνο, είναι ταυτότητα του τρίτου τετραγώνου. 2 χ μείον ψη πάλι στο τετράγωνο, ταυτότητα του τρίτου τετραγώνου. Και το 3 χ τετράγωνο ως έχει. Ωραία. Εκείνο που θα τονίσουμε, ότι εδώ είναι το α το χ, εδώ είναι το β το ψη, είναι διαφορά βασικά το 2 ψη, το α το 2 χ, το β το ψη. Και πάμε πλέον στην εκτέλεση των αναπτυγμάτων, δηλαδή να βρούμε τα αναπτύγματα της κάθε μιας παρένθεσης. Ας γράψουμε την παρένθεσούλα. Το πρώτο στο τετράγωνο, το χ στο τετράγωνο, θα γίνει χ τετράγωνο, σωστά. Μείον, έχει μείον διάμεσα, δύο φορές το πρώτο που είναι το χ, επί το δεύτερο που είναι το 2 ψη. Δεν χρειάζεται παρένθεση. Μετά, συν, τι, το δεύτερο που είναι το 2 ψη, 2 ψη, και όλο εις το τετράγωνο. Κλείνει η παρένθεση αυτή εδώ πέρα και μετά μείον ανοίγει καινούργια παρένθεση που είναι το επόμενο ανάπτυγμα. Ο πρώτος όρος είναι το 2χ, 2χ, 2χ και όλο στο τετράγωνο μείον δύο φορές το πρώτο, το 2χ, επί το δεύτερο, επί το ψη, συν ψη στο τετράγωνο. Κλείνει η παρένθεση και να βάλουμε και λίγο λοξέως προς τα κάτω λόγω χώρου, το 3 έχει τετράγωνο. Ίσο. Η κινήση που θα κάνουμε εδώ πέρα θα είναι η επαλφή των παρομαστών, όπως λέει και ο Βασίλης, έτσι, εδώ πέρα η προτεραιότητα, έτσι, με σειρά όλοι θα προλάβετε, έτσι, προτεραιότητα, θα φύγει εδώ η παρένθεση, προκειμένου να δούμε που θα, τι θα έχουμε. Ίσο. Η πρώτη παρένθεση γράφεται όπως είναι, γράφεται χ τετράγωνο, ωραία. Εδώ έχω το 2χ επί 2 ψη, άρα μας κάνει μείον, κάνω την πράξη 2 επί 2, 4. Δηλαδή οι ποσότητες, τα νούμερα μπορούν να προσυναστούν και να ξέρουμε μας κάνουν 4. Επί το χ το οποίο δεν γνωρίζουμε, επί το ψη που είναι κάποια μεταβλητή. Συν μετά, είναι το 2 ψη και όλο στο τετράγωνο. Άρα θα είναι το 2 στο τετράγωνο, 2 επί 2, 4, 4. Επί ψη ή στο τετράγωνο, σωστά. Τελείωσε η πρώτη παρένθεση. Μείον τώρα, τα ίδια στη δεύτερη, αλλά ουσιαστικά αλλάζω και τα πρόσημα λόγω του μείον που είχα παίξει εδώ πέρα. Πολλαπλασιάζει το μείον όλους τους όρους μέσα της παρανθέσεως. Άρα θα γίνει μείον 4 χ τετράγωνο, σωστά, πολύ ωραία. Θα γίνει μετά πόσο, συν 4 χ ψη, 2, 2, 4, 4 χ ψη. Και θα γίνει μείον ψη τετράγωνο, συν 3 χ τετράγωνο. Ίσον. Οπότε, πάμε τώρα πέρα από όλα αυτά τι φεύγει, έτσι. Τι παίρνει πόδι. Το χ τετράγωνο, το μείον 4 χ τετράγωνο και το 3 χ τετράγωνο. Πόσο μας κάνουνε. Χ τετράγωνο εδώ. Και 3 χ τετράγωνο, 4 χ τετράγωνο. Μείον 4 χ τετράγωνο δεν φεύγουνε. Έτσι, τόσο απλά. Πάμε μετά. Τα χ ψη. Έχω μείον 4 χ ψη εδώ. Ας αλλάξουμε και
τον τρόπο υπογράμμισης, μείον 4 χύψη, συν 4 χύψη. Αντίθετες ποσότητες, η μία εξουδετερώνει την άλλη, τελικά μένουμε πού? Στο 0, φεύγουν. Και μετά, τι έχουμε? Έχουμε το 4 ψι τετράγωνο και έχουμε και το μείον ψι τετράγωνο. Αν από τα 4 ψι τετράγωνα αφαιρέσουμε το μείον ψι τετράγωνο, το 1 ψι τετράγωνο, πόσο μας κάνει καλά, παιδιά? Μας κάνει 3 ψι τετράγωνο. Αυτό δεν ζητούσαμε? Δηλαδή, ζητούσαμε να καταλήξουμε ότι αυτή η παράσταση μετά από τις πράξεις θα οδηγηθεί στο αποτέλεσμα 3 ψι τετράγωνο. Για να δούμε τώρα για την δεύτερη. Το δεύτερο ερώτημα, δεύτερη άσκηση ουσιαστικά είναι, γιατί κάθε ένα ερώτημα αποτελεί και μια άσκηση. Η λογική, η φιλοσοφία είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μια παράσταση στο τετράγωνο αυτό, 3α και 2β, 3α μείον 2β. Τι διαπιστώνουμε? Αν παρατηρήσουμε, έχουμε μια ποσότητα πρώτη συν τη δεύτερη και μια πρώτη πάλι μείον τη δεύτερη, διαφορά τετραγώνων. Και επίσης και μια άλλη παρένθεση στο τετράγωνο. Κατά συνέπεια, αν πάρουμε το πρώτο μέλος και το συνεχίσουμε, και για οικονομία ας το γράψουμε από εδώ και μετά, έτσι, σαν ίσον. Ωραία. Η πρώτη παρένθεση μας κάνει παρένθεση α ή στο τετράγωνο μείον 2 μάλλον φορές το α, το πρώτο, επί το 3β. Τελείωσε. Μετά συν το 3β στο τετράγωνο, 3β και όλο στο τετράγωνο, και κλείνει παρένθεση. Πάει αυτό. Μετά συν αυτό εδώ τώρα που είναι διαφορά τετραγώνων, δηλαδή που έχουμε το 3α και 2β και 3α μείον 2β, είναι το α, πες αυτή είναι η ποσότητα, θα λέγαμε η α, αυτή είναι η β, είναι το α τετράγωνο, το πρώτο στο τετράγωνο μείον το δεύτερο στο τετράγωνο. Δηλαδή θα είναι παρένθεση το 3α και όλο στο τετράγωνο μείον παρένθεση το 2β και όλο στο τετράγωνο, και κλείνει παρένθεση. Και μετά έχουμε ένα μείον, το οποίο μείον τι λέει? Είναι το άλλο τελείω τετράγωνο. Δηλαδή μείον η παρένθεση, το πρώτο είναι το 3α, άρα θα είναι το 3α και όλο στο τετράγωνο, μείον δύο φορές το πρώτο, το 3α, επί το δεύτερο, το β, σωστά, και μετά συν το δεύτερο, συν το β και όλο στο τετράγωνο, και κλείνει παρένθεση, ίσον. Ωραία, συνεχίζουμε. Ας τα γράψουμε και με μπλε τώρα, για να έχουμε μια έτσι πιο καλή, όμορφη εικόνα, διαφορετική. Ξεκινάμε. Η πρώτη παρένθεση που βλέπουμε εδώ πέρα, από το α τετράγωνο που ξεκινάει και καταλήγει στο 3β τετράγωνο, δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται, γιατί απ' έξω έχουμε το συν εδώ πέρα. Άρα θα είναι α τετράγωνο. Θα είναι α τετράγωνο. Πρώτος όρος. Εδώ το 2 με το 3, 2, 3, 6. Άρα μας κάνει μείον 6 αβ. Ωραία. 3β στο τετράγωνο. Άρα τι? Το 3 στο τετράγωνο, 3, 3, 9, 9, β στο τετράγωνο. Τελειώσαμε την πρώτη παρένθεση. Και αυτή εδώ πέρα η παρένθεση, καλά μου παιδιά, δεν χρειάζεται πάλι. Έχει το συν απ' έξω. Έτσι. Άρα φεύγει χωρίς καμία αλλαγή. Δηλαδή θα γίνει συν το 3α στο τετράγωνο, είναι πόσο? Είναι 3, 3, 9α τετράγωνο μείον 2, 2, 4, 4, β τετράγωνο. Υψώνεται στο τετράγωνο κάθε ένας όρος του γινωμένου της βάσης από τη γνωστή ιδιότητα. Και τώρα το τελευταίο εδώ πέρα, μείον αυτό το μείον εδώ πέρα που βλέπουμε, στο βάλουμε και με κόκκινο, αυτό το μείον εδώ θα αλλάξει τα πρόσημα μέσα σε όλους τους όρους της παρένθεσης. Άρα θα έχουμε μείον 9α τετράγωνο, μείον εδώ και μείον εδώ, το γινόμενο μας κάνει πόσο? Συν, συν 6, 2, 3, 6, 6, α επί β. Και μετά μείον β εις το τετράγωνο, ίσον.
Και τώρα, εφόσον τα κάναμε πενταράκια, δηλαδή καταλήξαμε στην πιο απλή μορφή της παραστάσεως, δηλαδή που έχουμε ουσιαστικά όρους με τις σταθερές με τα γνωστά νουμεράκια μας και τις μεταβλητές α και β, έτσι, μεταβλητές παραμέτρους όπως θέλετε πέστε το, ή αν θέλετε με τα γράμματα α και β που δηλώνουν κάποιους αριθμούς, έτσι. Σε αυτή τη λογική τα συμμαζεύουμε, τα σουλουπώνουμε στη λογική ότι πάμε στους ομοειδείς όρους. Δηλαδή, παράδειγμα, α τετράγωνο έχω εδώ και 9 α τετράγωνο έχω εδώ και μείον 9 α τετράγωνο έχω εδώ. Άρα τι γίνεται? Το 9 α τετράγωνο με το μείον 9 α τετράγωνο φεύγει. Σωστά? Άρα εμείς τι θα έχουμε? Θα έχουμε ίσον από όλα αυτά, από το α τετράγωνο με το α τετράγωνο. Συνεχίζουμε τώρα. Αλλαγή χρώματος για να δώσουμε έμφαση. Πάμε τώρα στα αβ. Έχουμε μείον 6αβ και συν 6αβ, προφανώς αλληλονερούνται, το ένα εξωτερώνει το άλλο, έτσι, σαν να έχουμε πέσει 68 μείον 68 συν 68 0. Έφυγε και αυτό. Πάμε τώρα στα β τετράγωνο. Για να βάλουμε κίτρινο. Ο δαίμον, έτσι. Ο δαίμον εδώ και εδώ. Λοιπόν, 9β τετράγωνο μείον 4β τετράγωνο μείον β τετράγωνο. Τα αρνητικά είναι μείον 4 και μείον 1, μείον 5. 9 μείον 5, πόσο μας κάνει καλά παιδιά, άμα από τα 9 βγάλουμε τα 5, μένουν τα 4. Άρα συν 4β τετράγωνο. Και όπως διαπιστώνουμε, η εκφώνηση της άσκησης τι μας ζητούσε? Μας ζητούσε να αποδείξουμε ότι αυτή η παράσταση που ξεκίνησε το πρώτο μέλος θα κατέληγε στο αποτέλεσμα ή στην παράσταση α τετράγωνο και 4β τετράγωνο, το οποίο και εγένετο. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.